καινούργιο, δεν αλλάζει. Η Τρόικα λέει θα έρθει στην Ελλάδα, θα δει ποιες καθυστερήσεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές. Θα συζητήσει, λέει, με την κυβέρνηση, όπως συζητάει με κάθε νέα κυβέρνηση, αλλά θα θυμίσει και στην κυβέρνηση ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε κάποιες συμφωνίες υπογράψεις. Πρέπει να τους το θυμίσουμε, λέει, αυτό το πρόγραμμα παραμένει όπως είναι. Όπως είναι αυτή τη στιγμή. Είδαμε όμως, λέει ο κύριος Κοτχάουζ, ο κύριος του κύριου Σόιμπλε, ότι στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας γίνανε κάποιες συζητήσεις. Μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να αλλάξουν μέσα στο πρόγραμμα. Τα βασικά στοιχεία του όμως δεν θα αλλάξουν. Εάν χαμηλώσει, λέει, για παράδειγμα, ένας φόρος, πρέπει να ανέβει ένας άλλος. Στους στόχους και το περιεχόμενο δεν αλλάζει τίποτα, είπε ο κύριος Κοτχάουζ, εκπρόσωπος του κύριου Σόιμπλε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό δημοσίευμα, προχθεσινό του Focus, σύμφωνα με το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σόιμπλε, είπε σε Γερμανούς βουλευτές ότι υπάρχει περίπτωση να εξέλθει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ο κύριος Κοτχάουζ είπε ότι αυτά είναι ανοησίες και τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια η Γερμανία δεν κάνει κάτι άλλο, λέει, από το να προσπαθεί να σταθεροποιήσει την Ελλάδα και μάλιστα μακροχρόνια. Έχουμε κάνει τα πάντα, μας είπε ο κύριος Κοτχάουζ. Ακόμα κάναμε και την πρόταση να στείλουμε Γερμανούς υπαλλήλους στην Ελλάδα. Θέλουμε να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Η Τρόικα θα έρθει όμως τώρα στην Αθήνα και στόχος μας είναι να σταθεροποιήσουμε την Ελλάδα. Δεν ασχολούμαστε, λέει, με τίποτα άλλο εδώ και 2,5 χρόνια στο Βερολίνο παρά μόνο με την Ελλάδα. Βέβαια, τόνισε ότι στο τέλος είναι όμως στο χέρι των Ελλήνων τι θα κάνουν αυτοί για να μείνουν στο ευρώ. Για παράδειγμα, το πώς θα περπατήσουν και το πώς θα προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις.